Σήμερα, δεδομένων των συνθήκων, ο ελληνικός λαός θα ανέμενε μια αποφασιστική κυβερνητική παρέμβαση. Έναν πρωθυπουργό που θα ανακοίνωνε μέτρα για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, για τα σχολεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Ο πρωθυπουργός περιορίστηκε σε ευχολόγια. Παρουσίασε τους πολίτες ως υπεύθυνους για τη διασπορά του ιού. Από ό,τι φαίνεται, η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα είναι ο πολιτισμός. Κάθε μέρα που περνάει, το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη παίζει στα ζάρια τη δημόσια υγεία και απειλεί να τεινάξει τη χώρα στον αέρα.